Πάμε τώρα στην ιστορία αυτή που συζητάμε συνεχώς και λέγεται Greek Mafia. Με την ιστορία της δολοφονίας του Τάσου Μπερδέση. Θα κινηθούμε σε δύο άξονες σήμερα. Θα δείτε πρώτα απ' όλα νεότερα από τις έρευνες, στοιχεία από την ζωή του Τάσου Μπερδέση, πράγματα που λέγονται γιατί το όνομα του Μπερδέση είχε βρεθεί σε δικογραφίες. Σας το είπα από την αρχή. Ήταν και στα 500 ονόματα της έκθεσης Χρυσοχοΐδη που την έδωσε ο Υπουργός στον Άριο Πάγο. Όμως, αυτό που λέει το ρεπορτάζ, και θα το πω πολύ απλά και ομά, είναι ότι ο Μπερδέσης μπορεί να είχε κάποιους φίλους, κάποιες άκρες, κάποιες σχέσεις. Δεν ήταν κεντρικό πρόσωπο σε αυτόν τον πόλεμο της μαφίας. Τι είναι αυτό λοιπόν που έκανε κάποιους να τον σκοτώσουν, να υπάρξει συμβόλαιο θανάτου για αυτόν? Λέγεται, και εδώ το ξαναλέω, λέγεται ότι μπορεί το κλειδί της δολοφονίας Μπερδέση να είναι ένα επεισόδιο που έγινε στην Πάτρα. Ένα επεισόδιο έντονο με έναν άνθρωπο που ήρθε στα χέρια και ο οποίος εκείνος θεωρείται ότι έχει κεντρικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα. Και επειδή ο Μπερδέσης τον έδιρε, ίσως εκεί να είναι η αιτία αυτού του φωνικού, αυτής της εκτέλεσης. Πάμε πρώτα να δούμε ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από αυτά και μετά, με τη βοήθεια του Βασίλη Λαμπρόπουλου, έχουμε ετοιμάσει κάτι που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ακούσατε ότι ψάχνει η αστυνομία να εξαρθρώσει τη μαφία ακολουθώντας τον δρόμο του χρήματος. Σε τι επενδύει λοιπόν η μαφία? Ποιος είναι ο δρόμος του χρήματος της ελληνικής μαφίας? Θα εκπλαγείτε αν δείτε ότι ανάμεσα στις επενδύσεις τους, όπως προκύπτει από στοιχεία, είναι φούρνοι και bitcoins. Συμβόλαια θανάτου μετρούν οι αστυνομικοί από την άνοιξη του 2017 με τελευταίο την ενψυχρό εκτέλεση του 39χρονου Τάσου Μπερδέση στη Βάρη. Για μία ακόμα φορά οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών καλούνται να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή, αναζητώντας στοιχεία καταρχήν από το παρελθόν του πυγμάχου, με την ελπίδα να οδηγηθούν στον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να ερευνηθεί σε βάθος η ζωή του Τάσου Μπερδέση. Οι υποθέσεις για τις οποίες είχε απασχολήσει τις αρχές έχουν μπει στο μικροσκόπιο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν και στα δύο τελευταία χρόνια, από όταν δηλαδή ο 39χρονος μετακόμισε από την Πάτρα στην Αθήνα, για να μπορεί, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, να προπονείται πιο σωστά και με ανθρώπους που θα τον βοηθούσαν καλύτερα. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, το οποίο υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένα εντολέα και υπάρχει ένα δολοφόνο, ο οποίο πιθανόν είναι έπειρο, έχει εξασκηθεί στη σκοποβολή, οπότε όλο αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο την εξυπνίασή του. Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του ο Τάσος Μπερδέσης τα πέρασε με το πανέμορφο μοντέλο Ελισάβετ Καρυπίδου, τη γυναίκα στην οποία, όπως περιγράφουν οι φίλοι του, είχε βρει τον άνθρωπό του. Οι ζωές και οι υποχρεώσεις τους ήταν τόσο διαφορετικές, και όμως το ζευγάρι έβρισκε και τον τρόπο αλλά και τον χρόνο να περνά όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο μαζί. Ακόμα και όταν εκείνος έπρεπε να προπονηθεί, εκείνη ήταν μαζί του, στο πλευρό του, κάνοντας και εκείνη γυμναστική. Ακόμα και όταν εκείνος έπρεπε να βρίσκεται στο εξωτερικό για αγώνες, εκείνη ακολουθούσε. Δεκάδες φωτογραφίες μαζί, οι δυο τους, ο ένας δίπλα στον άλλο, ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Κι ύστερα ο απόλυτος θρήνος, ξαφνικά, τόσο αναπάντεχα. Η Ελισάβετ Καρυπίδου αναμφισβήτητα είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να περιγράψει με τις περισσότερες λεπτομέρειες τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του Τάσου Μπερδέση. Η κατάθεσή της δεν αποκλείεται να φωτίσει σημεία που παραμένουν θολά και να προσφέρει πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν τις έρευνες στα σωστά μονοπάτια. Την ίδια ώρα, οι αξιωματικοί της ασφάλειας συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όπου έγινε η εκτέλεση σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το σημείο της δολοφονίας έξω από το προπονητήριο της Βάρης. Βιντεοληπτικό υλικό το οποίο καλούνται να αναλύσουν και να αξιολογήσουν εξονυχιστικά προκειμένου να καταλήξουν στο εάν τα ευρήματά τους έχουν ή όχι σχέση με την υπόθεση. Κύριο μέλημά τους να εντοπιστεί το όχημα των δραστών. Γι' αυτό και εξετάζουν πρόσφατες δηλώσεις κλοπών οχημάτων του τύπου που περιέγραψαν αυτόπτες, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν όσο δυνατόν περισσότερες μαρτυρίες
από το μέρος το οποίο έγινε αυτό το φωνικό. Οι αρχές εξετάζουν στοιχεία και από τις τελευταίες του δουλειές ως ασφάλεια σε πρόσωπα, ενώ ελέγχεται και η πληροφορία ότι 6 μήνες πριν την εκδήλωση της πανδημίας και το κλείσιμο των καταστημάτων, ο Μπερδέσης είχε έρθει σε ρήξη με πρόσωπα που είχαν απασχολήσει για υποθέσεις εκβίασης και προστασίας στην Πάτρα και μάλιστα είχε ξυλοκοπήσει έναν από αυτούς. Ο κύριος Θοδωρής Ριτζάκης ήταν φίλος του Τάσου Μπερδέση. Συναθλητής του, πυγμάχος και ο ίδιος. Και κύριε Ριτζάκη, από όσο έχω καταλάβει, ειδικά το τελευταίο 1,5-2 χρόνια ήσασταν πολύ κοντά, ήσασταν κολλητοί, για να το πω έτσι. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτε. Καλησπέρα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ήμασταν και οι δύο σε μια διαδικασία διεκδίκησης της Ολυμπιακής πρόκρισης. Και είμαστε στον ίδιο σύλλογο, οπότε αντικειμενικά είχαμε έρθει αρκετά κοντά. Περνάγαμε αρκετό χρόνο και σε ταξίδια για αγωνιστικές υποχρεώσεις και στην προπόνηση. Κύριε Ριτζάκη, τι ερμηνεία δίνετε εσείς σε αυτήν τη δολοφονία? Αυτό είναι ένα συμβόλαιο θανάτου, καθαρό. Αλλά είχατε ποτέ δει, είχατε μιλήσει, σας είχε πει κάτι να φοβάτε, είχατε ποτέ κάτι καταλάβει? Όχι, κοιτάξτε, να δείτε, εγώ το Δάσο το γνώρισα μέσα από τον αθλητισμό και ακριβώς, δεν ξέρω, νομίζω υπόθηκε από το ρεπορτάζ ότι ανεξάρτητα από κάποιο παρελθόν που υπήρχε αρκετά χρόνια πριν, τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια είχε αποκοπεί οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και το μόνο που τον απασχολούσε ήταν η αθλητική σταδιοδρομία. Κάποιος ο οποίος ασχολείται και έχει τόσο ψηλούς στόχους και ασχολείται ως πρωταθλητής επαγγελματικά με το άθλημα αυτό, δεν έχει χρόνο για άλλα μπλεξίματα, ναι, για άλλες οποιασδήποτε. Από την άλλη μεριά, κάτι είχε γίνει που οδήγησε σε αυτό, το οποίο αυτός που το διέταξε και το πλήρωσε, το έκανε προφανώς για να το περιφέρει ως τρόπαιο, έτσι, δηλαδή σε αυτόν τον πόλεμο είναι γαλόνια το να σκοτώνεις. Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Εννοείται. Εγώ αυτό που μπορώ να ξέρω είναι ότι ένα χρόνο κάθε μέρα κοιμόμαστε 9 και εγώ μαζί, ας πούμε, 9.30-10 η ώρα για ύπνο. Πήγαινε 8 η ώρα στην προπόνηση. Η κούραση ήταν πάρα πολύ, όπως την περνάει κάθε αθλητής, κάθε πρωταθλητής Ελλάδος, κάθε αθλητής που διεκδικεί Ολυμπιακή πρόκριση. Δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με το οτιδήποτε άλλο και κουράγιο ή οτιδήποτε. Να. Το τελευταίο του μέλημα, το μόνο που τον ένοιαζε ήταν αυτό. Ούτε καμία ανησυχία, το μόνο του άγχος ήταν αυτό, η αθλητική του επίδοση. Ίσως πάντως και εκείνος κάτι να φοβόταν, να το πω ξανά, γιατί προκύπτει από το ρεπορτάζ και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε. Το όνομα του Μπερδέση δεν φαίνεται να έχει πουθενά κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση που λέγεται μαφία νύχτα ή ό,τι άλλο. Είπα, ναι, είναι στα 500 ονόματα που πήγε ο Χρυσοχοίδης στον εισαγγελατόριο πάγο, αλλά δεν προκύπτει από πουθενά να έχει κάποιο σημαντικό ρόλο, να είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο θα ήθελα να βγάλουν από τη μέση. Άρα κάτι άλλο έχει συμβεί. Ο Μπερδέσης βεβαίως ίσως κάτι φοβόταν, γιατί οπλοφορούσε. Είχε όπλο. Ναι. Όπλο για το οποίο είχε ούτως ή άλλως εντοπιστεί πριν καιρό και είχε σχηματιστεί και δικογραφία, γιατί παράνομα το είχε το όπλο. Και όπλο που είχε και μαζί του τη μέρα της δολοφονίας, αλλά δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει. Εντάξει, αυτά είναι κάποια γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζω. Έχουν να κάνουν με κάποιο παρελθόν. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι μέσα από τον αθλητισμό ο Τάσος προσπάθησε να βρει μια διέξοδο. Σοβαρό αυτό. Όλο αυτό. Σημαντικό. Καταλάβατε τι σας λέω. Δηλαδή, δεν γνωρίζω. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι εγώ όταν βρεθήκαμε στο Παναθηναϊκό με τα τελευταία 2 χρόνια, προσπαθούσε να βρει ως γυμναστής δουλειές, ως οτιδήποτε άλλο, ως personal trainer. Άρα μας λέτε ότι κάτι μπορεί να υπήρχε που προσπαθούσε να το αφήσει πίσω και να αλλάξει ζωή, ας πούμε. Ναι, δεν το ξέρω, ίσως. Ναι. Όπως είπατε και το ρεπορτάζ, είχε μια καινούργια γυναίκα μου είχε πει που στόχευε να κάνει παιδιά, να αποχωρήσει τη ζωή του. Σε μια ζωή δηλαδή που όπως όλοι... Κανονική ζωή. Την κανονική μια ζωή. Μια κοινή ζωή. Ναι. Με, όπως το κάθε έναν εύνομο πολίτη κτλ. Τι παρελθόν τον κυνηγούσε είναι κάτι που δεν το ξέρω. Εννοείται. Και δεν το είδα. Μάλιστα. Δεν έδειχνε να φοβάται ή να κρύβεται, γιατί πήγαινε στα ίδια μέρη με το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα.
Δηλαδή, 8 η ώρα ήταν στο γυμναστήριο το πρωί, κάθε 5 η ώρα ήταν το βράδυ. Αυτά τα ίδια δρομολόγια, αυτά τα ίδια τέτοια. Δεν είναι ο τρόπος ζωής ενός ανθρώπου που φοβάται ότι κάτι θα του συμβεί. Απ' την άλλη μεριά, είχε κάποιο λόγο να προσέχει, είπαμε για το όπλο, αλλά καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Δηλαδή, κάτι υπήρχε. Είναι μια παλιά συνήθεια, δεν μπορώ εγώ να ξέρω. Ναι, κάτι υπήρχε, το οποίο όμως δεν το ένιωθε ως μείζωνα απειλή, για να το πούμε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μέσα από το, αυτό εγώ που θέλω να συμμεθύνω, ναι, μέσα από το άθλημα, και ο Τάσος και άλλοι προσπαθούν να ξεφύγουν. Έτσι. Και είναι μια διέξοδος. Και μια μεγάλη εκτόνωση σίγουρα, ειδικά ένα άθλημα σαν την πυρηνική. Μια μεγάλη εκτόνωση, μια μεγάλη νευρική ισορροπία, ας πούμε, στα νεύρα, στο θυμό, σε οτιδήποτε αρνητικό συνέστημα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Και ψάχνουμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον κόσμο της μαφίας και με την εξάρθρωση των κυκλωμάτων. Προφανώς όλοι το καταλαβαίνουμε, υπάρχει πόλεμος. Ανοίγουν ξανά μαγαζιά. Η Μύκονος έχει μπει στο μικροσκόπιο, το λέω καιρό τώρα, και κάνει προσπάθεια το Υπουργείο. Εκεί βάζει κάμερες, στέλνει αστυνομικούς. Εκεί ήταν ο κύκλος του χρήματος ο μεγάλος. Απ' την άλλη μεριά δεν φαίνεται και ιδιαίτερη προθυμία μέχρι τώρα για εξιχνίαση τέτοιων δολοφονιών. Και λέγαμε ότι στις περισσότερες δικογραφίες υπάρχουν και αστυνομικοί. Μπλεγμένοι σε όλες. Είτε εν ενεργεία, είτε απόστρατη, είτε απότακτη. Θα καλησπερίσω τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ο Βασίλης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ, το οποίο έχουμε προσπαθήσει να το οπτικοποιήσουμε, με αυτήν την ιστορία που λέμε ότι η μαφία, μάλλον η αστυνομία, για να εντοπίσει τους δολοφόνους μαφιόζους, θα ακολουθήσει το δρόμο του χρήματος. Δηλαδή, πού επενδύουν τα λεφτά που βγάζουν από την προστασία. Πηγαίνουν σε κέντρα, νυχτερινά και μη, και παίρνουν χρήματα, πουλώντας προστασία. Αυτά είναι πολλά λεφτά. Εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τα χρήματα που τζιράρονται. Το ποσό είναι κολοσσίο, έτσι. 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι τα λεφτά που βγάζει η μαφία στην Ελλάδα. Θα μου πεις, που το ξέρεις, είναι εκτίμηση της αστυνομίας. Κανείς δεν ξέρει την πραγματικότητα. Μια εκτίμηση είναι. Πολλά λεφτά. Τι τα κάνουν? Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Νίκο, είναι εντυπωσιακή η ευρηματικότητα για τις επενδύσεις στις οποίες προχωράει η επωνομαζόμενη ελληνική μαφία. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία και προσπαθεί με σχετικούς ελέγχους να τους πλήξει μέσω αυτών των επενδύσεων. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, και όσο εδώ μας τα λέει ο Βασίλης, την οπτικοποίηση. Γιατί είναι πραγματικά εκπληκτικό, όπως το περιγράφεις, Βασίλη, τι κάνουν αυτά τα 100 εκατομμύρια που βγάζουν το χρόνο οι Έλληνες μαφιόζοι. Πες μας. Πριν πούμε λοιπόν στα στοιχεία της οπτικοποίησης, να πούμε για κάτι νεότερο που έχει προκύψει από πληροφορίες τις τελευταίες στιγμές. Ναι. Ότι σύμφωνα με στοιχεία από πρόσφατες παρακολουθήσεις της αστυνομίας, τον τελευταίο καιρό ποινικοί έχουν ασχοληθεί, έχουν προσπαθήσει να προχωρήσουν σε αγορά bitcoin, δηλαδή το διαδικτυακό κρυπτονόμισμα, γιατί μέχρι και εκεί σκέπτονται ότι μπορούν να κάνουν συναλλαγές. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Έχουμε προλάβει και το συμπεριλάβαμε, μας έδωσε την πληροφορία ο Βασίλης, γιατί να το ξαναπώ, είναι δικό του το ρεπορτάζ, πριν από λίγη ώρα. Η ιστορία λοιπόν των κρυπτονομισμάτων, όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ποθενέσκες, δεν σε ρωτά κανείς που βρήκε τα χρήματα. Είναι, φαίνεται, Ελντοράντο για τους μαφιόζους στην Ελλάδα και προφανώς όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι, Βασίλη, καταλαβαίνω, η τελευταία, αλλά μάλλον εξαιρετικά προσφυλής μέθοδος για να ξεπλύνουν λεφτά. Ασφαλώς. Και η πιο δύσκολα εντοπίσιμη και στην Ελλάδα και διεθνώς. Λοιπόν, Νίκο, να πούμε... Άρα, bitcoins για αρχή. Τι άλλο κάνουν, πού ξεπλένουν τα λεφτά? Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν, Νίκο, ότι προχωρούν σε επενδύσεις σε πρατήρια καυσίμων, αλυσίδες καταστημάτων εστίασης τροφίμων, εταιριών καφέ, μέχρι και στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Σύμφωνα με στοιχεία, υπήρξε σχετικό σχεδιασμό στο τελευταίο χρονικό διάστημα για να υπάρξουν. Έχουμε βάλει πρώτος τους φούρνους, Βασίλη. Να εξηγήσω κάτι. Ακριβώς. Όλα αυτά που βλέπετε είναι εταιρείες που έχουν περιληφθεί σε δικογραφίες. Δηλαδή, στις κατά καιρούς δικογραφίες, οι οποίες περισσότερες καταλήγουν ως δικαστικά φιάσκα, έχουν φανεί οι χώροι που κάνουν επένδυση. Πες μας λοιπόν για τους φούρνους. Επενδύει η μαφία στους φούρνους? Βεβαίως. Υπάρχουν αναφορές ότι Έλληνες ποινικοί προχωρούν σε επενδύσεις σε ορισμένους φούρνους, σε ορισμένα αρτοπία, μέσα στα οποία ρίχνουν χρήματα, προκειμένου ακριβώς να μην φαίνονται τα έσοδά τους και φαίνονται επενδύσεις μέσω άλλων προσώπων σε φούρνους της Αθήνας, της Αττικής. Αυτό να εξηγήσουμε τώρα γιατί γίνεται. Στην ουσία παίρνουν το μαύρο χρήμα, το βρώμικο χρήμα.
το διοχετεύουν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που βλέπετε, το γράφουν τα λιγότερα δυνατά και διοχετεύουν τα υπόλοιπα και παίρνουν πια τα κέρδη από αυτές τις επιχειρήσεις, τα οποία είναι νόμιμα. Έχει διοχετευτεί μαύρο χρήμα, η επιχείρηση μπορεί να κάνει 100 ευρώ, αυτοί έχουν ρίξει 200 για να την κάνουν μεγάλη, έχουν γράψει μόνο τα 100 για τα οποία έχουν αποδεικτικά και έτσι από τα κέρδη νομιμοποιούν το μαύρο χρήμα που έχουν βγάλει από τη νύχτα. Βλέπουμε επίσης, όπως μας το είπες, εταιρείες εισαγωγής καφέ, εταιρείες εξαγωγής μαρμάρων, Βασίλη, είναι δυνατόν? Είχαν ασχοληθεί και με την εξαγωγή μαρμάρων, με την συγκέντρωση μαρμάρων από περιοχή της Αττικής. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια, αυτό έχει καταγραφεί πριν από αρκετά χρόνια, ότι είχαν ασχοληθεί η προηγούμενη γενιά ποινικών, είχε ασχοληθεί και με αυτή τη δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω, όπου διαβλέπουν κέρδος και όπου μπαίνουν για να μπορέσουν να πλύνουν τα λεφτά. Και τα hot spots. Να ξεπλύνουν τα λεφτά και κέρδος, έτσι. Και τα hot spots, για πες μας, τι πήγαν να κάνουν στα hot spots με τους λαθρομετανάστες? Ακριβώς υπάρχει μια δικογραφία που έχει δημοσιοποιηθεί πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όπου γίνεται αναφορά ότι οι ποινικοί προσπαθούν να βρουν προσβάσεις στον κρατικό μηχανισμό προδιετίας, τριετίας, προκειμένου να αποπάρουν χρήματα για να δώσουν, δώσουν τρόφιμα, να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για τα τρόφιμα στα hot spots, εκεί που διαμένουν μετανάστες στις μεθοριακές περιοχές της χώρας. Αυτό βεβαίως θέλει και κρατική βοήθεια, έτσι δεν γίνονται μόνο τους. Βασίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουν πω ακόμα ότι έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο. Παλαιότερα έχει βεβαίως, υπάρχουν δείγματα ότι έχουν ασχοληθεί ακόμα και με επενδύσεις στο χρηματιστήριο, αλλά και με ηλεκτρονικές κρατήσεις και ηλεκτρονικές πληρωμές σε καλοκαιρινά καταστήματα στη Μύκονο. Είπαμε, η Μύκονος είναι το κέντρο για αυτούς αυτή τη στιγμή, μαζί με τα bitcoins. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και το τι πραγματικά γίνεται με τη διαδρομή του χρήματος της μαφίας. Θα βγάλει άκρη η αστυνομία? Πρώτα απ' όλα πρέπει να θέλει. Η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών θέλει. Μακάρι να μην υπάρχουν κάποιοι που φρενάρουν για λόγους που εκείνοι ξέρουν την έρευνα αυτή.